Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ από το δημοτικό γήπεδο της Κομωτινής. Σήμερα μια ποδοσφαιρική μέρα χωρίς πολύ ζέστη, αλλά με ιδανικές συνθήκες για να παίξει μπάλα. Ο ΠΑΟ Κοσμίου που δέχεται την ομάδα της ΑΕ Καλαμπακίου σε ένα παιχνίδι πάντα στα πλαίσια της ΓΑΜΑ Εθνικής και της τέταρτης αγωνιστικής. Ήδη οι δύο ομάδες έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο κόσμος που είναι στις κερκίδες μπορεί να το διακρίνεται ότι δεν είναι πολλής. Είναι με τα βία συμπληρώνουν 100 άτομα. Δεν βρίσκεται αρκετός κόσμος μέχρι στιγμής στις κερκίδες. Καθιερωμένες χειραψίες των δύο συλλόγων αλλά και της διαιτητικής τριπλέτας που απαρτίζεται από τους Τσουμπουλίδη, Μπιουκ και Κυρλίδη. Θέλει σήμερα απέναντι στο Καλαμπάκι να πάρει το τρίποντο. Αυτό βέβαια θα το δούμε αν θα το επιτύχει στο τέλος τη συνάντηση και βεβαίως πάντα με το τελευταίο σφύριγμα του Τσουπουλίδη από την Ξάνθη. Όλοι στις θέσεις τους για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική ανάμεσα στον ΠΑΟ Κοσμίου και στην ΑΕ Καλαμπακίου με τους φιλοξενούμενους πρώτη στη σέντρα. Καλαμπάκι να είναι σε μια νέα επίθεση τουλάχιστον να προσπαθεί. Πάλι ο Χατζητουλούς με το κεφάλι διώχνει. Κοιτάξτε τι πήγε να γίνει. Ω, δυνατό χτύπημα πάνω στο κεφάλι του Στάικο. Κατευθείαν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν φωνά. Τώρα πάει ο γιατρός. Τελικά βλέπετε ότι έχει ανοίξει η μύτη του. Του Στάικο. Και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι από εδώ και πέρα για να συνεχίσει το μάτς. Θα διώξει ο Πλασταράς Στοϊνοβιτς. Θα κρατήσει, θα δώσει μια πολύ ωραία μπαλιά στο Μαυράκι. Μαυράκης, ωραία σέντρα και έχουμε το 1-0 με τον Κυριακόπουλο. Πολύ ωραίο. Συνδυασμένη προσπάθεια από το Κόσμιο. 1-0 στο 1ο λεπτό. Για να δούμε τώρα, θα γίνει ένα σούτ εκεί πάρα πολύ άστοχο, η επιλογή του δεν ήταν και πολύ σωστή. Στοϊνοβιτς καλοχτυπημένο στο πρώτο δοκάρι, του φεύγει την μπάλα. Δεν έχει τελειώσει η φάση από κοντά, προσπάθησε ο Ζάγκουλος. Πρώτη επικίνδυνη στιγμή για το Κόσμιο, απευθείας πολλά μέτρα out. Με το πλάγιο αυτό, Στάικος δεν θα κερδίσει. Πολύ δυνατά στην φάση ο Παυλίδης. Παυλίδης θα κάνει μια σέντρα προς τον Καλαϊτζίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διαμαρτύρονται για πέναλτι. Η φάση όμως δεν έχει τελειώσει. Στάικος, τώρα το φάουλ. Τριακοστό λεπτό. Ο Καλαϊτζίδης απέναντι στον Δελιγιάννη αλλά και στο τείχος του Κοσμίου. Απλασαριστά έξυπνο. Αλλά η μπάλα θα περάσει out. Χτες του Κοσμίου έχουν τον έλεγχο της μπάλας. Πατάει την μπάλα στο Ίνοβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει συνέχεια για τους αντιπάλους στο Ίνοβιτς. Πολύ ωραία στο Μαυράκι. Ωραίο ποδόσφαιρο. Και τώρα Κυριακόπουλος απέναντι στο Ξενάκι. Πλασέ, γκολ! 2-0 με τον Ξενάκι. Καταπληκτικός συνδυασμός και αυτός στο 31ο λεπτό. Το Κόσμιο κάνει αυτό που γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Όταν τους δοθεί χώρος, ωραία συνδυασμένη προσπάθεια. Κυριακόπουλος απέναντι στο ύψος του πέναλτι. 2-0 το Κόσμιο παίρνει κεφάλι στο σκορ. Μόλις έχουμε συμπληρώσει 31ο λεπτό. Για το δεύτερο μέρος, για το δεύτερο 45 λεπτό. Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει μετά την ανάπαυλα. Μαυράκης και Στοϊνοβιτς πίσω από την μπάλα. Μαυράκης απευθείας καλό. Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Κελετζή. Μαυράκης τώρα πολύ ωραία θα δώσει στον Στοϊνοβιτς.
ξεκίνησε ο Μαυράκης, ο Στοϊνόβιτς κρατάει, θα κάνει το σουτ, λίγο out, καλή φάση για το Κόσμιο. Του Καλαμπακίου, Στοϊνόβιτς. Ω, σκληρό φάουλ. Και έχουμε κόκκινη κάρτα απευθείας από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό είναι. Κόκκινη κάρτα απευθείας. Βεβαίως αναμένονται πολλά λεπτά και στο ποδόσφαιρο, ενώ τώρα θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα πέσει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα, κόρνερ, διαμαρτύρονται φιλοξενούμενοι σε αυτό το μαρκάρισμα του Τσιβανάκη. Τροματοφύλακας βγήκε και ελέγχει τη φάση για να δώσει γρήγορα με τα χέρια στο Ντόβα μπροστά και πάλι Ντόβας. Ξέρετε να δίνω τον Βασιλιάδη. Πιέζει ο Χατζητουλούσης χωρίς φάουλ, πέφτει, τώρα θα το δώσει ο Τσοπουλίδης.